Να σας υποδεχθώ και εγώ από την πλευρά μου, στο καμάρι της πόλης μας, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, όπως είναι προφανές, σε μια δύσκολη περίοδο, όχι μόνο για τη χώρα, για όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο, ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τους ανθρώπους του πολιτισμού και των τεχνών, το τελευταίο διάστημα, ενδεχομένως και το αμέσως επόμενο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο διευθυντής μας, ο κ. Γιωβανίδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, έπρεπε να προχωρήσουμε. Πρέπει να δείξουμε προσαρμοστικότητα. Η ζωή προχωρά, πρέπει να προχωρά. Δεν μπορούμε να μην έχουμε πολιτισμό, να μην έχουμε τέχνες, να μην έχουμε αθλητισμό, να μην έχουμε κοινωνική ζωή. Πρέπει απλά να προσαρμόσουμε, να προσαρμοστούμε όλοι μας στα νέα δεδομένα. Νομίζω ότι ως Δήμος δείξαμε προσαρμοστικότητα αυτό το διάστημα και νομίζω και ως Δημοτικό Θέατρο οφείλαμε και το πράττουμε να δείξουμε προσαρμοστικότητα, να ανοίξουμε με ένα νέο πρόγραμμα, να υποδεχθούμε αυτούς τους 160 περίπου νομίζω θεατές με βάση το 30% που ισχύει σήμερα. Και να ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα. Ότι θα είναι ανοιχτά τα θέατρα, έστω και με αυτόν τον κόσμο, και θα πηγαίνουμε σιγά σιγά καλύτερα στο να έρχεται όλο και περισσότερο. Αν απ' την άλλη, ομιγέννητο, τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες, θα αναγκαστούμε να προσαρμόσουμε τα σχέδιά μας, να δείξουμε εκ νέου μια προσαρμοστικότητα και να προχωρήσουμε. Το θέατρο έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια μια κατά την άποψή μου λαμπρά πορεία. Είναι ένα από τα σημαντικά θέατρα της χώρας. Υποδέχθηκε τα τελευταία χρόνια σημαντικούς ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Είναι το καμάρι μας. Από εδώ, αν θέλετε, ξεκινάει ο πολιτισμός του Δήμου Πειραιά. Βεβαίως υπάρχουν πολλές δομές πολιτισμού στην πόλη μας. Δεν είναι μόνο το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο που έχουμε τη χαρά και είναι και πρόεδρος μαζί μας σήμερα εδώ. Οι ξυλαποθήκες και άλλες δομές. Αλλά θεωρώ το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με βάση την ιστορικότητά του και αυτά που προσφέρει στον πολιτισμό της χώρας αλλά και της πόλης είναι το σημαντικότερο. Επίσης, είναι πολύ καλό ότι, όπως θα πει μετά και ο διευθυντής μας, έχουμε 5 άξονες που θα κινηθούμε την επόμενη περίοδο. Δεν θα αναλύσω το πρόγραμμα, είναι δουλειά του διευθυντή. Εγώ θα αναβάλω τις γενικές γραμμές και πώς σκεφτόμαστε την ανάπτυξη του θεάτρου μας. Αλλά ότι έχει επιλέξει ο διευθυντής 5 άξονες που είναι θέατρο, μουσική, χορός, εκπαίδευση και παρεμβάση στην κοινωνία, είναι θεωρώ αυτό που θέλουμε κι εμείς ως πολιτική κατεύθυνση στην πόλη μας. Πρέπει ο πολιτισμός να διαχέεται στην κοινωνία. Και να μην έχουμε και ένα ανοιχτό θέατρο, ότι να το σκέφτονται όσο το δυνατόν περισσότεροι πειραιώτες αλλά και άλλοι πολίτες μπορούμε. Το πετύχαμε τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αφαιρώ αυτή την παρένθεση πανδημίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια κοντή παρένθεση πανδημίας, γιατί διαφορετικά η συζήτηση θα είναι εντελώς διαφορετική, σε άλλη κατεύθυνση. Περιμένουμε να υποδεχθούμε και πάλι ωραίες παραστάσεις, ωραίους χορευτές, ωραίους μουσικούς. Περιμένουμε με αγωνία να βγούμε στην κοινωνία, στην κοινωνία του Πειραιά και να δώσουμε παραστάσεις και να δώσουμε μηνύματα ή οπουδήποτε αλλού. Και φυσικά μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία θα έχω να πει και ο πρόεδρος του ΟΠΑΝ, ο οποίος διαχειρίζεται το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ο Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, ότι μέσα από το ΕΣΠΑ έχουμε καταφέρει να περάσουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά μέσα από το θέατρο να το γνωρίσουν. Και πραγματικά θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Με την κυρία Νταϊφά, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, και έναν άνθρωπο, θα έλεγα, του θεάτρου και του πολιτισμού και των τεχνών, πιο πολύ από ότι εγώ. Ήμουν πιο πολύ στο κομμάτι του αθλητισμού, αλλά τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι και εγώ έχω κάνει τα βήματά μου στο κομμάτι του πολιτισμού και του θεάτρου. Νομίζω ότι συζητάμε συχνά. Χαράζουμε μια πολιτική. Νομίζω ότι την υλοποιούμε σταθερά, με συνέπεια και με μια ποιότητα τουλάχιστον κατά την άποψή μας. Από εσάς κρινόμαστε. Εμείς ζητάμε από τα μέσα που είστε εδώ ενημέρωση να προωθήσετε το θέατρο του Πειραιά και τις παραστάσεις του. Ζητάμε τη βοήθειά σας και εμείς από πλευρά μας θα κάνουμε, επαναλαμβάνω, ό,τι μπορούμε. Ως τετράδα, ως καθήλυνα αρμόδια, αν και ο κ. Γιωβανίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη, οπωσδήποτε, και αποκλειστική ευθύνη, θα έλεγα, του προγράμματος, της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Στα υπόλοιπα όλα όμως, διοικητικά, οικονομικά ή άλλα, είμαστε και τρεις εδώ, αιρετοί, ώστε να στηρίζουμε τις επιλογές του διευθυντή και θα το κάνουμε όπως το πράττουμε και τα τελευταία χρόνια. Να πω, Δήμαρχε, ότι έχετε προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα του θεάτρου. Τα πάτε πάρα πολύ καλύτερα, αυτό είναι αλήθεια και σας δίνω ένα θερμό χειροκρότημα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω για μία ακόμα χρονιά στην παρουσίαση του προγράμματος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αυτού του εμβληματικού χώρου πολιτισμού, για τη χρονιά μας 2020-2021. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το δημοτικό μας θέατρο, ως ναυαρχίδα πολιτισμού της πόλης μας, πέτυχε φιλοξενώντας λαμπρές παραστάσεις και παραγωγές υψηλού επίπεδου, να είναι πρωταγωνιστής στο πολιτισμικό γίγνεσθε όχι μόνο στο Μεγάλο Λιμάνι, αλλά και σε όλη τη χώρα μας. Φιλοδοξία και μέλημά μας είναι ιδίως τώρα που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, όχι μόνο στο χώρο της τέχνης, αλλά ως κοινωνικό σύνολο, μια τόσο δύσκολη εποχή, να παρουσιάσουμε παραστάσεις διαδικτυακά, αλλά και με φυσική παρουσία,
πάντα σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID-19, αλλά και κοινωνικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν ως διέξοδοι και που θα φωτίζουν παράλληλα δρόμους δημιουργίας και ανάπτυξης. Με γνώμονα ότι η τέχνη κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες δεν είναι πολυτέλεια, αλλά τρόπος και ανάγκη ζωής, συνεχίζουμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να αναγνωρίζουμε τους ανοιχτούς ορίζοντες της θάλασσας και να ονειρευόμαστε μέσα από τα καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές προτάσεις ένα αύριο δημιουργικό, ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και πάρα πολλά ασφαλές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε μία ίσως από τις δυσκολότερες περιόδους που θα μπορούσε κάποιος να διοικεί τον οργανισμό πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, όπως και το Δημοτικό Θέατρο Λευτέρη, λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων που καθημερινά μας αλλάζουν το οτιδήποτε έχουμε προγραμματίσει, ζούμε στιγμές πρωτόγνωρες που σίγουρα δεν μας βρήκαν ούτε προετοιμασμένους ως ανθρωπότητα, αλλά ούτε ως κοινωνία. Όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας τον κορονοϊό, την πανδημία ή το COVID-19, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία. Και πολλές φορές με τον Λευτέρη, με τους συνεργάτες μας εδώ, έχουμε σκεφτεί πώς θα μπορούσαμε να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε ένα δίλημα. Αν ο πολιτισμός έχει σημασία σε μια τόσο δύσκολη περίοδο και για εμάς, για την πόλη μας, αλλά και για όλη την κοινωνία. Ιστορικά, λοιπόν, σε δύσκολες εποχές, ο πολιτισμός στήριζε τις κοινωνίες και σε μια τέτοια περίσταση, όπως είναι σήμερα, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει το ίδιο. Οι συνεργάτες μου και εγώ, με πείσμα και επιμονή, διαβάσαμε και την τελευταία λέξη της κάθε υπουργικής απόφασης, αναλύσαμε όλα τα πρωτόκολλα, λάβαμε όλα τα μέτρα, περάσαμε την καλοκαιρινή περίοδο που μας πέρασε τις εξετάσεις με το ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο και νομίζω ότι πετύχαμε. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, εν μέσω της πανδημίας, με νέα μέτρα που καθημερινά δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του θεάτρου μας. Όμως η απόφαση για εμάς ήταν μονόδρομος. Ο πολιτισμός του Πειραιά πρέπει να επιβιώσει και θα επιβιώσει. Το Δημοτικό Θέατρο επιβάλλεται να συνεχίσει να βρίσκεται στο πολιτιστικό επίκεντρο. Πρέπει να ανεβάσουμε παραστάσεις με μεγάλες παραγωγές, με πρόσβαση σε όλους και πρέπει όμως πάνω απ' όλα να φροντίσουμε να είμαστε όλοι και να παραμείνουμε ασφαλείς. Χωρίς καμία έκπτωση στα μέτρα ασφαλείας, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα, με στόχο να αποτελέσουμε και πάλι παράδειγμα προς όλους. Σε μια περίοδο που δυστυχώς ο προγραμματισμός για το οτιδήποτε αποτελεί ουτοπία και τα όνειρα για το οτιδήποτε είναι απαγορευμένα, εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, κύριε Δημαρχέ. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2021, ένα πρόγραμμα για το οποίο, όπως θα δείτε και εσείς, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί δεν κάναμε καμία έκπτωση. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να προσφέρουμε τίποτα λιγότερο σε όλους τους πολίτες μας και όχι μόνο, που αγαπούν το θέατρο και πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό. Μιλώντας για την πρόσβαση στον πολιτισμό, θα τονίσω το εξής. Με την ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα και ότι τα κρούσματα θα αρχίσουν να μειώνονται, μπορούμε και ελπίζοντας ότι σύντομα θα μπορούμε όλοι πλέον να παρακολουθούμε τις παραστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου όπως παλιά. Είμαστε όμως προετοιμασμένοι και για το οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Έχουμε ήδη κάνει μελέτες με τους συνεργάτες μας και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι έτοιμο να εκπέμψει πολιτισμό και μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει τόσο το διαδίκτυο όσο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εδώ να πω σε αυτό που ο Δήμαρχος πριν είναι για τα ΕΣΠΑ. Ήμασταν το πρώτο θέατρο που εν καιρό πανδημίας και εν καιρό καραντίνας καταφέραμε και απορροφήσαμε ένα αρκετά μεγάλο κονδύλι, καθώς μεταφέραμε διαδικτυακά την δυναμική του ελληνικού λόγου, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και νομίζω ότι αυτό θα ακολουθήσουν και άλλα θέατρα. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ξεκάθαρα σε κάθε επισκέπτη μας. Το προσωπικό μας θα φροντίσει για τη τήρηση των μέτρων, ενώ ειδικές σημάνσεις, όπως είδατε, έχουν τοποθετηθεί προκειμένου να είναι όλα εύκολα και κατανοητά, από το πόσες αποστάσεις και πού πρέπει να είναι ο καθένας, μέχρι το ότι πρέπει να φοράμε τη μάσκα και να χρησιμοποιούμε τα αντισηπτικά. Φέτος, λοιπόν, το Δημοτικό Θέατρο αλλάζει. Με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Λευτέρη τον Γιοβανίδη, μια επιλογή, μπορώ να πω, προσωπική μας, των τριών,
με μια ακόμα, με μια νέα σκηνή, όπως θα σας πει αργότερα ο Λευτέρης, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του θεάτρου μας, όπου εκεί θα μπορούν να φιλοξενηθούν πιο μικρές παραστάσεις, καθώς και το Πολιτιστικό Κέντρο Κωνσταράκος στα Καμίνια, το οποίο πλέον θα λειτουργεί ως πειραματική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ενώσουμε όλα τα κομμάτια που αποτελούν τον πολιτισμό για την πόλη μας κάτω από την ομπρέλα του Δημοτικού Θεάτρου. Ξέραμε ότι οφείλαμε να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες, όμως το Δημοτικό Θέατρο δεν προσαρμόστηκε απλά, αλλά είναι έτοιμο να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια, να συμμετέχετε ενεργά στις παραστάσεις μας και να διαδώσετε το μήνυμα του πολιτισμού. Να βοηθήσετε κι εσείς στην εξωστρέφεια του Δημοτικού Θεάτρου και στο άνοιγμα που κάνουμε προς την κοινωνία των πολιτών μας. Ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο για λίγους. Ο πολιτισμός είναι μια προσφορά σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους λόγους που επιμείναμε να βρεθούμε διαζώσει σήμερα είναι γιατί οφείλουμε εμείς αλλά και εσείς να δώσουμε το σήμα στον κόσμο ότι ο χώρος του θεάτρου είναι ο πιο ασφαλής χώρος συνάθρησης ανθρώπων. Για να δείξουμε ότι το θέατρο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και για να συναντιόμαστε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κοινωνικοποίηση είναι σημαντική για την ψυχική υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχική υγεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σήμερα για την κοινωνία μας. Χωρίς την επαφή με την τέχνη, η παρουσία μας στον κόσμο θα είναι απλά επιβίωση και όχι στα αλήθεια ζωή. Αυτό που συμβαίνει στο χώρο, όπως αυτό εδώ το θέατρο, είναι απαραίτητο για την κοινωνία. Δεν είναι πολιτισμό, δεν είναι πολυτέλεια. Γενικά, ζούμε μέρες που τίποτα δεν γίνεται όπως πριν. Θα προσπαθήσω σε αυτή την κουβέντα να αποφύγω κοινοτοπίες και να σας μιλήσω με στόχο μόνο να σας μεταφέρω αισιοδοξία, δύναμη και ελπίδα, που και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πάρω από εσάς. Ανέλαβα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον Μάιο του 2020. Τυχερέ. Δεν θα πω ένα δημοσίευμα που βγήκε. Αμέσως προσπάθησα να προσαρμοστώ στην παρούσα κατάσταση και στις ανάγκες αυτής της καταστάσεως. Θεώρησα σημαντικό να δημιουργήσω μία ομάδα. Κάλεσα την Ζωή Χατζη Αντωνίου και έναν στενό μου συνεργάτη, ένα βασικό συνεργάτη εδώ στο θέατρο και ξεκινήσαμε ένα αγώνα δρόμο με πρώτο στόχο να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Ζωή, είσαι εδώ? Τρέχει για τους οδηγούς. Για το θέατρο όμως η μέρα αυτή είναι γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή για ένα θέατρο να μπορεί να παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Επιτέλους, ανοίγουμε τις πόρτες μετά από 8 μήνες. Για να υπάρξει θέατρο χρειάζονται τρία στοιχεία. Ένας ηθοποιός, που τον έχουμε, μάλιστα εδώ μπορώ να πω ότι έχουμε αρκετούς. Χρειάζεται ένας σκηνικός χώρος, και αυτόν τον έχουμε και έχουμε και άλλους καινούριους που θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Και χρειάζεται και ένας θεατής. Χωρίς θεατή, η θεατρική πράξη δεν υφίσταται. Σας έλεγα λοιπόν ότι στόχο είχαμε να ετοιμάσουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα παρόλο το κλίμα βεβαιότητας. Ως επιχορηγούμενο θέατρο θεωρήσαμε χρέο μας να είμαστε ενεργοί. Όχι μόνο για καλλιτεχνικούς λόγους, αλλά και για πρακτικούς. Φέτος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα εργαστούν πάνω από 100 ηθοποιούς, 50 συντελεστές, 30 τεχνικοί και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες. Θα γίνουν αγορές ρούχων, θα γίνουν κατασκευές κουστούμιών, δουλεύουν τυπογραφία, γραφίστες, ένας μεγάλος κύκλος εργασιών θα πραγματοποιηθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι και εμείς βοηθάμε αφενός τον χώρο μας και αφετέρου την οικονομία. Πολλοί φέτος θα έχουν ένα εισόδημα από αυτή μας την απόφαση να λειτουργήσουμε και να πάμε κόντρα στο κύμα. Κάτι που φέτος δυστυχώς δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Σε αυτό και σε όλα ήταν πάντα συνοδοιπόρος ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μόραλης. Είναι βασικό να έχεις τη βοήθεια του Δημάρχου και να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και να καταλαβαίνει αυτό που του λες. Τον ευχαριστώ γι' αυτό
Και αυτό, Δήμαρχε, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η στήριξή σου, την ευθύνη μου, απέναντι σε αυτό που μου έχεις αναθέσει. Δεν θα πω ότι μόνο οι καλλιτέχνες πλήττονται από αυτή την πανδημία και ότι μόνο οι καλλιτέχνες έχουν χάσει το εισόδημά τους. Έχω απόλυτη, προσπαθώ να μην μπαίνω στο δικό μου μικρόκοσμο και να έχω επαφή με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όλοι πλήττονται. Όλες οι κοινωνικές ομάδες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και είναι επίσημο όμως ότι μια κοινωνία που πλήττεται έχει ανάγκη στήριγμα και παρηγοριά. Τον πολιτισμό, τις τέχνες. Σας θυμίζω ότι το 1929, στο γνωστό κράχ της Αμερικής, εκείνη την εποχή γεννήθηκε στην Αμερική και άνθησε, δεν γεννήθηκε, άνθησε και εξελίχθηκε οι μουσικές υπεθεωρήσεις, το musical. Ήταν εποχή που μεγαλούργησε. Στην εποχή της ύφεσης αυτές οι τέχνες μεγαλούργησαν. Είναι ένα σημείο αναφοράς που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Από την άλλη, καλώς ή κακώς, υπάρχει η ελπίδα. Ο άνθρωπος έχει την ψευδαίσθηση της ελπίδας που τον κάνει να επιβιώνει. Η ελπίδα, ακόμα και να μην έχει βάση, είναι κάτι που μας δίνει μια ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Είναι μονόδρομος, δεν έχουμε επιλογή. Οφείλουμε όλοι αυτή τη δοκιμασία να τη δούμε ως ένα μεταφιεσμένο δώρο. Γιατί στο τέλος, και δεν είναι πολιτικό σχόλιο αυτό, είναι η πεποίθησή μου, στο τέλος φοβάμαι ότι θα έχει πετύχει η εγχείρηση, αλλά θα έχει πεθάνει ο ασθενής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ξεκινάμε λοιπόν με αυτά τα εισαγωγικά λόγια που ήθελα να σας πω. Ξεκινάμε να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για τη σεζόν 2020-2021. Και ας κάνουμε μια βουτιά στον θαλάσσιο σύμπαν που σας έχουμε ετοιμάσει. Φέτος, την επιμέλεια των γραφιστικών μας έχει αναλάβει το γραφιστικό γραφείο Όγκοστ. Η Ιφηγένεια Βασιλείου, ο Σταύρος Μπιλιώνης και η Αφροδίτη Σπυροπούλου. Και τα τρία παιδιά είναι εδώ, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία. Χαίρομαι που έχουν έρθει στον Πειραιά. Είναι άξια παιδιά και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για το αποτέλεσμα της δουλειάς σας και σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας ταλαιπώρησα, δεν είστε οι μόνοι. Και περνάμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πέρα από το θέατρο, ανοίγει και τις πόρτες του και σε άλλες μορφές τέχνης. Θεωρώ ότι οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε ένας πολιτιστικός φάρος. Αυτό το θέατρο, κτηριακά, είναι πιο παλιό και από το Εθνικό Θέατρο. Είναι ένας φάρος πολιτισμού που υπάρχει εδώ τα τελευταία 130 χρόνια. Και είμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα, μην πω το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Εγκαινιάζοντας λοιπόν τις μουσικές Δευτέρες. Τι είναι αυτές οι μουσικές Δευτέρες? Φιλοξενούμε μουσικές παραστάσεις και σημαντικές ορχήστρες. Τα ορχιστικά σύνολα της ΕΡΤ, τη Φιλαρμονική Αθηνών. Καλούμε μουσικούς, θα έχουμε φιλοξενίες καλλιτεχνών, που το έργο και η παρουσία τους έχουν κατακτήσει μια μοναδική θέση στην νεότερη πολιτιστική ιστορία του τόπου μας. Συνεργαζόμαστε με το πρότυπο μουσικό Οδείο Πειραιά. Είναι εδώ και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μαστοράκης, και διοργανώνουμε το 5ο Φεστιβάλ Κιθάρας και μια άλλη σειρά εκδηλώσεων που θα ετοιμάσουμε. Και επίσης παντρεύουμε στις 25 Μαρτίου τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ με το πειραϊκό φωνητικό σύνολο Λίμπρο Κόρο, μια ορχήστρα που η Ανθή Γουρουντή δίνει μάχη να υπάρχει στον Πειραιά. Την φέρουμε εδώ και την 25 Μαρτίου ετοιμάζουμε μια μεγάλη μουσική παράσταση. Αυτή την παράσταση θα είναι ο ύμνος στην ελευθερία και μουσική διεύθυνση θα κάνει ο μαέστρος Θοδωρής Λεμπέσης, που είναι κοντά μας, αν τον έχει πάρει το μάτι μου καλά. Συνεχίζουμε στο Φουαγέ. Το Φουαγέ θα φιλοξενήσει κυρίως από φέτος, αλλάζει λίγο η χρήση του και θα φιλοξενήσει οικαστικές εκθέσεις.
διαλέξεις και μικρές συναυλίες. Ξεκινάμε λοιπόν η πρώτη εκδήλωση εκεί στις 16 Νοεμβρίου. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, στα πλαίσια του εορτασμού των 2.500 χρόνων από την Ναυμαχία της Σαλαμίνας, διοργανώνει μια περιοδική ομαδική έκθεση. Σαλαμής, 480 π.Χ., οικαστική απήχηση 2020. Διακεκριμένοι Έλληνες οικαστικοί θα δώσουν μια σύγχρονη ερμηνεία στο ιστορικό αφήγημα μέσα από προσωπικό τους καλλιτεχνικό ιδίωμα. Τι εννοώ, ότι το Ναυτικό Μουσείο κάλεσε 20 σύγχρονους καταξιωμένους καλλιτέχνες και εμπνευσμένοι από το έργο του Βολονάκη «Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας», όπως ο καθένας το μπορεί να το συλλάβει, θα έφερουν από ένα έργο εδώ. Αυτός ο πίνακας, ο σημαντικός, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, που βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, έχει εξασφαλίσει το Ναυτικό Μουσείο και θα μας παραχωρηθεί και θα είναι και αυτό στην έκθεση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα με την έκθεση, στον προαύλιο χώρο του θεάτρου, θα εκτίθεται και μια τριδιάστατη σύνθεση του Διονύση Τσάση, Ναυμαχώντας. Με τη σημαντική συμβουλή, με τη σημαντική συμβολή της κυρίας Παλούμπη, που είναι και αυτή εδώ σήμερα, επεμβαίνουμε στο αστικό περιβάλλον της πόλης μας, με στόχο τον εμπλουτισμό της αισθητικής της. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό. Χαίρομαι πολύ που θα υπάρξει αυτή η όμορφη κατασκευή στον προαύλιο χώρο του θεάτρου μας και οι πειραιώτες, περνώντας από μπροστά, θα βλέπουν αυτό το κοψιοτέχνημα. Κυρία Παλούμπη, σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνετε να έρθει αυτό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και για την έκθεση φυσικά. Συνεχίζοντας, επίσης στα πλαίσια του εορτασμού των 2.500 χρόνων, ως Δημοτικό Θέατρο ετοιμάσαμε μια παράσταση, παύλα ντοκιμαντέρ, «Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας του Ηρόδοτου», όπου σε ελεύθερη απόδοση ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης έχει ετοιμάσει ένα κείμενο, δηλαδή την περιγραφή της Ναυμαχίας, που θα παρουσιαστεί εδώ στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιάς στις 31 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ επιμελείται ο Ηλίας Γιαννακάκης. Είναι μια παράσταση, είναι αν θέλετε κάτι που θα συμβεί και στη σκηνή, αλλά στο τέλος θα υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ που θα μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο, να μείνει ως ένα στοιχείο που μπορεί να ταξιδέψει και πέρα από την 31η Οκτωβρίου. Η ομάδα των ηθοποιών που έχει αναλάβει την αφήγηση είναι η Μαρία Καλυμάνη, ο Δημήτρης Καταληφός, η Θέμη Δαμπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης. Μια σημαντική ομάδα ηθοποιών που θα είναι στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου αυτό το Σάββατο. Μετά, πάλι στην ενότητα εικαστικά, την 25η Μαρτίου του 2021, θα εγκαινιάσουμε την έκθεση «Θαλασσινές αφηγήσεις και πυρπολήσεις» του Κωνσταντίνου Βολανάκη, σε συνεργασία του Ιδρύματος Λασκαρίδη με τον Δήμο Πειραιά. Την επιμέλεια αυτή της έκθεσης έχει αναλάβει η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη, ένας σημαντικός άνθρωπος στο κομμάτι που λέγεται curating, που λέγεται επιμέλεια έκθεσης της Ελλάδας. Την έχουμε κοντά μας και προσπαθούμε να την εντός εισαγωγικών εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Μαζί με αυτή την έκθεση, μαζί με τα αριστουργήματα που θα στείλει το Ίδρυμα Λασκαρίδη, θα μας έχει δώσει ο Δήμαρχος από το γραφείο του τον πίνακα του Κωνσταντίνου Βολονάκη, ο Λιμίν του Πειραιός. Είναι ένας πίνακας που δεν τον βλέπουμε συχνά, γιατί οποιοδήποτε πηγαίνει στο γραφείο του Δημάρχου έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του παρά να χαζεύει τον πίνακα που έχει πίσω από το γραφείο του. Οπότε είναι ευκαιρία για μια φορά να τον δείξουμε στον κόσμο. Και συνεχίζουμε με μια σειρά αποδρόμενα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Καλά, μπράβο. Τάσο, είσαι γρήγορος. Ήθελα να δω αν έχει αλλάξει πίσω η εικόνα και την έχει αλλάξει. Να είσαι καλά, Τάσο. Περνάμε στις δράσεις μας, λοιπόν. Έχουμε μια δράση που τη λέμε στην κορυφή της σκέψης. Αυτό είναι ότι στο χώρο του Φουαγέ, πέρα από τις εκθέσεις, θα γίνουν και μια σειρά συζητήσεων, εκδηλώσεων, στρογγυλά τραπέζια και αναλόγια. Και στην κεντρική σκηνή
θα καλέσουμε για 7 διαλέξεις. Μέσα σε όλη τη σεζόν θα είναι αυτές οι 7 διαλέξεις. Σημαντικούς ξεχωριστές προσωπικότητες για να μας μιλήσουν, να τους φιλοξενήσουμε εδώ στον Πειραιά. Ανθρώπους που έχουν πράγματα να μας πούν, ανθρώπους που ως Πειραιάς είναι σημαντικό να ακούσουν τι έχουν να μας πούν σήμερα. Και όλη αυτή την ενότητα την έχει αναλάβει ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης του θεάτρου. Είναι σημαντικό, επιμένω πάρα πολύ στο κομμάτι της ομάδας. Είναι η θεατρολόγος, η επιστημονική σύμβουλος, η Λουίζα Ιαρκουμανέα. Η Λουίζα είναι κοντά μας και είναι μεγάλη μου χαρά γι' αυτό. Επίσης, μόλις κατεβαίνει τον διάδρομο, αν θέλετε να την δείτε. Με ένα χρώμα στο ρούχο της που ταιριάζει απόλυτα με τα μπάνερ. Πρέπει να είναι όλα σωστά και όμορφα για την κυρία Αρκουμανέα. Επίσης, για 7 Δευτέρες, όταν λέω 7 Δευτέρες, εννοώ μέσα σε όλη τη σεζόν, αρχίζοντας από τον Νοέμβριο, πηγαίνοντας μέχρι και τον Μάιο, θα καλέσουμε αγαπημένες παλέμαχες και ιστορικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και θα διηγηθούν στον μοναδικό Αντώνη Καρπετόπουλο και στον Κώστα Νικολακόπουλο την καριέρα και τη ζωή τους. Είναι μια ενότητα, η θρύλη του Πειραιά. Κάτι που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ άνθρωποι του αθλητισμού να έρθουν στο θέατρό μας, να τους τιμήσουμε και αντίστοιχα και αυτοί να μας τιμήσουν εδώ με την παρουσία τους. Λοιπόν, επίσης, σε συνεργασία με το Portnet, ένα πειραϊκό site, και το κανάλι 1, το κανάλι μας, του Πειραιά, στο θόλο του θεάτρου, είναι ένας καταπληκτικός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε ακριβώς στον τελευταίο μας μπαλκόνι από την έξω πλευρά, θα οργανώσουμε εκπομπές με τον τίτλο «Αναζήτηση της πειραϊκής ταυτότητας» και όλη την επιμέλεια την έχει ο πειραιώτης δημοσιογράφος Νότης Ανανιάδης. Τώρα, ένα σημαντικό κομμάτι που ενδιαφέρει κυρίως όσους έχουν παιδιά είναι τα Χριστούγεννα. Τι ετοιμάζουμε ως Δημοτικό Θέατρο για την περίοδο των Χριστουγέννων? Συγκεκριμένα, συνεργαζόμαστε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΣΕΡΤ και στις 20, 27 και 3 Ιανουαρίου παρουσιάζουμε τη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Charles Dickens, ένας ξεχωριστός συνδυασμός λόγου και μουσικής που θα μας μεταδώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων και θα μια παράσταση που ετοιμάζουμε για τα παιδιά. Κατόπιν, στις 21 Δεκεμβρίου, η Φιλαρμονική Αθηνών παρουσιάζει για τους μικρούς μας φίλους την διασκευή του παραμυθιού «Ο Καρδιοθράφτης και ο Βασιλιάς των Ποντικιών», σε σύνθεση Τσαϊκόφσκι. Μετά, στις 26 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, κάνουμε μία ακόμα συνεργασία. Θέλω να σας πω ότι δεν μας βοήθησε πολύ η εποχή, αλλά έχουμε επιδιώξει τις συνεργασίες. Είναι σημαντικό για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να μπορούμε να ανοίγουμε συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς και να μάθουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι σημαντικό να μάθουμε να το κάνουμε. Συγκεκριμένα μιλάω για το Άνοιγμα Σύρος, ένα σημαντικό φεστιβάλ που έχει ξεχωρίσει στην Σύρο. Το Άνοιγμα Σύρος λοιπόν έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αναλαμβάνει να κάνει 2 μέρες για τους μικρούς μας φίλους βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους από όλο τον κόσμο για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Την ευθύνη αυτού και την στήριξη και ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί όλη αυτή την ιστορία και έχει δώσει μάχη για να το πετύχει τα τελευταία 14 χρόνια είναι ο Βασίλης ο Καραμιτσάνης και τον ευχαριστώ που είναι και εδώ σήμερα και για την προσπάθεια που έκανε να το πετύχουμε αυτό στην τελευταία στιγμή να το βάλουμε, να βάλουμε και την τέχνη του κινηματογράφου στο πρόγραμμά μας. Και τελειώσαμε με τα Χριστούγεννα και πηγαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να κάνουμε αναφορά, που είναι ο χορός. Είναι μία ακόμα μορφή τέχνης που φιλοξενούμε. Θέλουμε να κάνουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είναι στόχος αυτό, σπίτι του σύγχρονου χορού. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής θέλω να στηρίξω την τέχνη του χορού και μάλιστα υπάρχει σκέψη, θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε,
Είχαμε πρόγραμμα και για φέτος, αλλά δεν μπορέσαμε να το δείξουμε. Ο Σεπτέμβριος να είναι μήνας χορού. Συγκεκριμένα όμως, αυτό το Μάιο, στις 26 Μαΐου, για μια εβδομάδα, φιλοξενούμε εδώ, στο θέατρό μας, το φεστιβάλ ARC σύγχρονου χορού, ένα σημαντικό φεστιβάλ που συμβαίνει στη χώρα μας και πια το φεστιβάλ ARC έχει σπίτι εδώ, είναι κοντά μας. Θέλω να σας πω ότι είχαμε σχεδιάσει πολλά πράγματα, αλλά αρκετά από αυτά, κάποια από αυτά, ήδη δεν μπορέσαμε να τα πραγματοποιήσουμε ή τα ακυρώσαμε. Για παράδειγμα, το παιδικό θέατρο. Είχαμε ετοιμάσει μια συνεργασία με την βραβευμένη ομάδα Κοπέρνικος. Δυστυχώς δεν θα την κάνουμε αυτή την παράσταση, γιατί δεν το επιτρέπουν καθόλου οι συνθήκες. Επίσης, για το εφηβικό θέατρο, γιατί με ενδιαφέρει να έχουμε παράσταση και εφηβικού θεάτρου, τη δράση που την ονομάζουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πάει σχολείο, γιατί οι παραστάσεις του εφηβικού θεάτρου θα πεζόντουσαν στα σχολεία, και αυτό για τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να ακυρωθεί. Ελπίζω από τον Ιανουάριο και μετά να καταφέρουμε να γίνουν και αυτές οι παραγωγές. Φέτος προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε, φέτος προσπαθούμε να κάνουμε, επειδή είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, αποφασίσαμε να μαζέψουμε όλες τις ερασιτεχνικές ομάδες του Πειραιά και μαζί να συνεργαστούν και να βγάλουν, να κάνουν μια παράσταση. Όχι τυχαία, το κείμενο που τους διάλεξα είναι η Βαβυλωνία. Ελπίζω το κείμενο αυτό να τους εμπνεύσει, να τους δώσει, να τους δείξει το δρόμο πώς θα συνεργαστούν για να μας παρουσιάσουν εδώ στην κεντρική σκηνή το έργο αυτό. Στόχος είναι να μπουν όλες οι ομάδες. Έχουν τη στήριξή μας και έχουμε καλέσει τον Γιώργο Τοκουλιάρα, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό, να αναλάβει την σκηνοθεσία και να βγάλει εις πέραση αυτό το δύσκολο έργο. Γιατί έχουμε πάντα ένα ταπεραμέντο. Και θέλω να σας πω και για κάτι ξεχωριστό που θα συμβεί εδώ στο Δημοτικό Θέατρο στις 15 Απριλίου. Μια κούκλα 3,5 μέτρα ύψος θα ταξιδέψει πάνω από 8.000 χιλιόμετρα. Η 9χρονη μικρή Αμάλ ξεκινάει για να βρει τη μητέρα της. Φεύγει από τη Συρία, περνάει από την Ελλάδα, περνάει από την Ιταλία, τη Γαλλία και φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες αυτές τις τάσεις που θα κάνει η Αμάλ, εξασφαλίσαμε να έρθει και στο θέατρό μας, να έρθει στον Πειραιά. Θα την υποδεχτούμε εδώ και μάλιστα εκείνη τη μέρα η Αμάλ στις 15 Απριλίου θα είναι εδώ. Είναι μια καταπληκτική κατασκευή από τους καλλιτέχνες που φτιάξαν, δεν ξέρω όσοι γνωρίζετε την παράσταση, War Horse, τα άλογα του, ναι, του πολέμου, που είναι καταπληκτικές κατασκευές. Είναι μια υπέροχη κατασκευή 3,5 μέτρα ύψος, που αυτή η κούκλα θα έρθει εκείνη τη μέρα εδώ, θα δει την παράσταση που θα έχουμε στο θέατρό μας εκείνη τη μέρα και το βράδυ, σε κάποιο θεωρείο, θα τη βάλουμε να κοιμηθεί. Και θα τη φιλοξενήσουμε και την άλλη μέρα θα συνεχίσει το ταξίδι της μέχρι να φτάσει στην Αγγλία. Και συνεχίζουμε μια σειρά από παράλληλες δράσεις που πρέπει να αναφερθώ. Κάποιες από αυτές θα έχουν μια δυσκολία, θα δούμε πώς θα τις κάνουμε. Για παράδειγμα, είναι το Τρίτο Κουδούνι, το Θέατρο Αλλιώς. Είναι μια δράση, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έκανε το θέατρό μας και φυσικά το συνεχίζουμε. Είναι η Θεία Λένα, πάει όπου υπάρχουν παιδιά, όπου η ηθοποιός... Τέλος, ήρθανε. Να φτιάξουμε τις άντες και να έρθουν. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Όπου η ηθοποιός Αγγελική Φράγκου διαβάζει παραμύθια στα νοσοκομεία. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, είναι κάτι που η Αγγελική έχει καταφέρει από μόνη της και πρέπει να σας πω ότι την πρώτη μέρα που έφτασα εδώ, ένα από τα πρώτα mail που έφτασε στο λογαριασμό μου ήταν από τον Άσιο, που πολύ συγκινημένα και έβλεπα, μπορούσα να καταλάβω και τη φόρτιση του ανθρώπου που είχε γράψει αυτό το email, πόσο ευχαριστούσε το θέατρο για αυτή τη δράση της Θείας Λένας στην παιδιατρική κλινική του Ωνασίου. Και βεβαίως,
Όπως πάντα, κάθε ο Ιούνιος ανήκει στην πόλη του Πειραιά. Είναι το Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά. Θα αναφερθώ και μετά σε αυτό. Θεωρώ σημαντικό οι δράσεις να συνεχίζονται. Δεν σημαίνει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής ότι πρέπει να σταματάει τις δράσεις. Και αντίστοιχα και ένας δήμαρχος να σταματάει τις δράσεις του προηγούμενου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματά μας. Για φέτος θα είναι δύο. Πολύ σημαντικά αυτά είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ που ετοιμάζουμε. Είναι από το Μουσείο στο Θέατρο, ανοιχτρέμοντας στη θεατρική πράξη της αρχαίας τραγωδίας. Για φέτος, για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα, θα παρουσιάσουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Είναι σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λάλου. Αυτή η παράσταση έχει ξεκινήσει. Και περιμένουμε και θα παρουσιαστεί σε σχολεία της περιφέρειας Πειραιά. Θα πάει στα νησιά του Αργοσαρονικού και θα παίζεται σε αρχαιολογικούς χώρους. Γι' αυτό και έχει και πάρει και άδεια. Επίσης, έχουμε και άλλο ένα ΕΣΠΑ που είναι η ανάδειξη της ελληνικής θεατρικής παράδοσης με ψηφιακά μέσα που θα γίνει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μια δράση για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Αυτό είναι ένα ΕΣΠΑ δεύτερο, ένα ΕΣΠΑ που έχει πολύ ενδιαφέρον που θα συμβεί από τον Μάρτιο και μετά. Θέλω να ευχαριστήσω το καλλιτεχνικό διευθυντή, το Δήμαρχο και βεβαίως τον κύριο Γουράκη και τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει όλο αυτό το πρόγραμμα, την Κατερίνα Διακομπούλου, τον Τάκη τον Γιώργα, τους ηθοποιούς μου. Είναι ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική κίνηση, διότι θα μπορέσουμε να πάμε μια αρχαία τραγωδία στα παιδιά και μάλιστα όχι σε έναν χώρο θεατρικό, αλλά σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Και εκεί θα τεστάρουμε κατά κάποιο τρόπο και τον τραγικό λόγο του Σοφοκλή. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, είναι μια πολύ ωραία δουλειά, μια ωραία συνεργασία και κατά κάποιο τρόπο νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που μου έχει ανατεθεί αυτό το πράγμα. Το ελληνικό θεατρικό έργο χρειάζεται στοχευμένη πολιτική και δεν είναι απλά να παρουσιάσουμε ένα κείμενο. Πρέπει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο να δει πώς θα βοηθήσουμε την παραγωγή θεατρικών ελληνικών έργων. Συνεχίζουμε με τη θεατρική ομάδα ενηλίκων ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, με τη Μαρία Τικουλούρη, τη θεατρική ομάδα ενηλίκων 60 over 60, με την Καλλιόπη Παναγιωτίδου και τη Μαρία Ρεντίφη, και το θεατρικό μουσικό εργαστήριο στις φυλακές, που επιμελείται η Μικαέλα Δανά, η ηθοποιός και δασκάλα. Πέρα από το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, ο Δήμαρχος μου ζήτησε να αναδείξουμε και άλλους χώρους. Βεβαίως, δεν είναι η πιο εύκολη εποχή. Ένα από αυτό είναι το πολιτιστικό κέντρο Κωνσταράκος στα Καμίνια. Ήθελε να αναδείξουμε αυτό το χώρο, να τον εκμεταλλευτούμε και κάτι να κάνουμε. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι να το μετατρέψουμε σε πειραματική σκηνή. Φωνάζουμε θεατρικές επαγγελματικές ομάδες που έχουν πάρει επιχορήγηση. Τις καλούμε, τους δίνουμε το χώρο για να κάνουν πρόβα και τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα θέατρο και τους βοηθάμε να μην έχουν αυτά τα έξοδα. Συγκεκριμένα στις 5 Μαρτίου παρουσιάζεται η παράσταση Block 15 σε κείμενο Ελένης Τριανταφυλοπούλου και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μωραΐτη. Και στις 7 Μαΐου η Κάτια Γέρου και ο Αντώνης Μόργαν Κωνσταντουδάκης μας παρουσιάζουν τη μύδια του Ευρυπίδη. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον Κωνσταντίνο και Μωραΐτη και την κυρία Γέρου, αλλά μάλλον καλύτερα να το κάνουμε στο τέλος αυτό, να φωνάξουμε όλο τον κόσμο για να τρέξει λίγο το πρόγραμμα. Να καθίσω εγώ και να... Επίσης ξεκινάμε και κάτι καινούριο στα Καμίνια, η ομάδα Art Vouvo θα διοργανώσει θεατρικά εργαστήρια για παιδιά, ενηλίκους και ενήλικες. Είναι το θέατρο για όλους τα Καμίνια και αυτό το έχει αναλάβει ο Φίβος Σημεωνίδης, Θανάσης Μεγαλόπουλος και Δανάη Τίκου. Τα παιδιά αυτά προσπαθούν μέσα στην καρδιά των Καμινίων να δημιουργήσουν μια αιστεία πολιτισμού. Και επιστρέφουμε εδώ στο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στις 6 Νοεμβρίου στη σκηνή Ωμέγα
Θα έχουμε τη μουσική παράσταση σχολείων των τελικά των εραστών του Ρίγα Βαλενστινλή από την πολυτάλαντη ομάδα Όπερας Ραφή σε σκηνοθεσία Θάνου Λέκα με τους Αναστασία Κότσαλη, Θάνο Λέκα και Λιτό Μεσίνη. Και για τρεις παραστάσεις στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στην κεντρική σκηνή εδώ η σημαντική ηθοποιός Άννα Κοκκίνου παρουσιάζει μια παράσταση που έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, μορφές από το έργο του Βυζίνου. Κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι μια παράσταση που έχει παιχτεί πάνω από 850 φορές σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι τιμή που έχουμε κοντά μας την Άννα Κοκκίνου και συγκεκριμένα αυτή την παράσταση που έχει να παρουσιαστεί πολλά χρόνια και πιστεύω ότι πολλοί θα θέλουν να τη δουν. Συνεχίζουμε και για τέλος άφησα το ρεπερτόριό μας. Τι θα συμβεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το 2020-2021. Επιλέξαμε για αυτή τη σεζόν να παρουσιάσουμε Έλληνες συγγραφείς, συμμετέχοντας έτσι και εμείς, με το δικό μας τρόπο, στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και ουσιαστικά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ένας εορτασμός που συμπίπτει με μια πανδημία. Αν θέλετε να το δούμε και σημειολογικά αυτό, είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος σε αυτά τα 200 χρόνια και να πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος. Και περνάμε σε κάτι που αγαπώ πολύ, πιστεύω πολύ και περιμένω με αγωνία να ξεκινήσει. Είναι η σκηνή Ωμέγα. Την ονομάσαμε σκηνή Ωμέγα γιατί το σχήμα του θεάτρου είναι σαν το γράμμα Ωμέγα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και εδραιώνεται και ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να μπορούν να παρουσιάζονται πιο μικρά θεάματα και πιο, αν θέλετε, εναλλακτικά. Αυτό το ρόλο μέχρι τώρα τον έπαιζε το φουαγέ. Δεν μπορεί να συνεχίζει άλλο το φουαγέ να παίζει αυτό το ρόλο. Το φουαγέ πρέπει να έχει άλλη χρήση. Δεν είναι γι' αυτό φτιαγμένο το φουαγέ. Και γεννήθηκε πια η ανάγκη για ενός καινούριου χώρου. Είμαι χαρούμενος που βρέθηκε μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και ήταν κάτι που έθεσα από την πρώτη μέρα στον πρόεδρο του ΟΠΑΝ και ο ίδιος με πείσμα το πραγματοποίησε. Για δημόσιο φορέα, παύλα δημοτικό, για να δημιουργηθεί μια σκηνή από το μηδέν μέσα σε 3 μήνες, προσπερνώντας όλες τις γραφειοκρατίες και καθυστερήσεις, είναι ρεκόρ και αυτό οφείλω να πω ότι είναι δική του επιτυχία. Το πίστεψε, το πάλεψε και το υπέγραψε. Η Ιωσήφ Βουράκη, σε ευχαριστώ και φυσικά για τη μεγάλη αρρωγή σε όλα που συμβαίνουν στο θέατρό μας, με τη μοναδική της ενέργεια και το χαμόγελό της πάντα, της Ειρήνης Νταϊφά. Βέβαια, αποδέχτης από ό,τι καταλαβαίνετε, όλων των ετοιμάτων και ενορχιστρωτής των προσπαθειών μας, είναι ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ ξανά, αλλά σε προειδοποιώ ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα έρθουμε πάλι αύριο, γιατί έχουμε και άλλες ανάγκες. Θέλουμε το ΣΥΝΕΑΚ να το κάνουμε παιδικό στέκι. Έχουμε γύρω στα 5 θέλω. Δεν θα σας αφήσουμε σε ησυχία. Έπεται συνέχεια. Λοιπόν, για τη σκηνή Ωμέγα, είναι μια σύγχρονη σκηνή που μπορείτε να επισκεφτείτε φεύγοντας από εδώ. Θα σας δείξουμε. Έχει τη δική της είσοδο, είναι από τα πλάγια του θεάτρου. Μπαίνεις κατευθείαν στη σκηνή. Έχει μια κερκίδα που έχει ο σκηνοθέτης τη δυνατότητα να την τοποθετήσει όπως αυτός θέλει. Οπότε μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικά θεάματα και το σημαντικό είναι ότι είναι από τα πρώτα θέατρα, μάλλον είναι η πρώτη σκηνή που οι προβολείς της όλοι είναι με LED, νέας τεχνολογίας. Είναι το μόνο θέατρο αυτή τη στιγμή που έχει αυτούς τους προβολείς, είναι καινούργιοι προβολείς, έχει εξοπλιστεί πλήρως και είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος γι' αυτό. Η χωρητικότητα θα είναι 120 θέσεις. Για φέτος, εκεί ο θεματικός άξονας είναι Έλληνες συγγραφείς του 19ου αιώνα. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το κράτος, τι συγγραφική παραγωγή είχε. Τι απασχολούσε τα γράμματα τότε. Με δυσκολία έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά κείμενα που μπήκαν στο τραπέζι και να επιλέξουμε τελικά 4 από αυτά. Συγκεκριμένα, στις 20 Νοεμβρίου ξεκινάει η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη,
που είναι αγνώστου συγγραφέα. Σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα παίζουν ο Σίμος Κακάλας, ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης και ο Μάνος Πετράκης. Και στη συνέχεια, στις 22 Ιανουαρίου, κάνει η πρεμιέρα ο Λουκής Λάρας του Δημήτρου Βικέλα, με πρωταγωνιστή τον Μανώλη Μαυροματάκη και σκηνοθεσία δική μου. Και συνεχίζουμε μετά, στις 19 Μαρτίου, η σκηνοθέτρια και χορογράφος Ζωή Χατζιαντωνίου παρουσιάζει μια παράσταση «Αμαλία Μελαγχόλια, η Βασίλισσα των Φινίκων». Μια φιλόδοξη παράσταση που αναμένω με αγωνία, γιατί είναι κάτι που θα δημιουργηθεί από την αρχή. Ένα κείμενο το οποίο είναι τόσο παραγνωρισμένο ή τέλος πάντων το ξέρουν ελάχιστοι. Είναι σε μια υπέροχη γλώσσα η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι έφευγμα του, του συγγραφέα, είναι μια... Λίγο αλλοιώνει το λόγο. Λίγο αλλοιώνει το λόγο με τη μάσκα. Να, να τα, να η επίπτωση της μάσκας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και φιλοδοξώ και η παράσταση να έχει το, το ίδιο ενδιαφέρον, παρότι μη συμβατική θα λέγαμε. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Επανάστασης. Έχουμε συνηθίσει να πούμε για ήρωες και για κατορθώματα. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο και αυτό είναι η μεγάλη μου χαρά και πιστεύω ότι η υπογραφή σε όλο αυτό είναι η παρουσία του Μανώλη Μαυροματάκη. Γεια σας. Μετά το Λουκή Λάρα, δεν θα ανεβάσουμε κάτι που βασίζεται σε συγγραφέα του 19ου αιώνα. Σε όλο αυτό το ψάξιμο που ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί με το Λευτέρη και με τη Λουίζα Αρκουμανέα για το ρεπερτόριο, και μου κέρδισε το ενδιαφέρον το θέμα της ατεκμίας του πρώτου βασιλικού ζευγαριού, τους οποίους τους έφεραν εδώ και έπρεπε οπωσδήποτε να γεννηθεί, να γίνει ένα παιδί, το οποίο αυτό θα σηματοδοτούσε και επισήμως και με την κούλα την εκκίνηση, την επανεκκίνηση μάλλον, του ελληνικού έθνους κράτους. Οπότε εδώ μιλάμε για επιστολές χειρόγραφες της ίδιας της Αμαλίας που έστελνε για 12 χρόνια στον πατέρα της, ημερολόγια από τις κυρίες της τιμής που ζούσαν μέσα στην αυλή και από έγγραφα ιατρικά και απόρριτα που αφορούσαν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, την ανικανότητα λόγω μιας ανατομικής δυσπλασίας. Αυτό θα ερευνήσουμε, το πώς, ας πούμε, η μεγάλη ιστορία, αυτόν τον κόμβο που συναντιέται, η μεγάλη ιστορία με την προσωπική ιστορία κάποιων προσώπων. Αυτά. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε και εμείς τον Λευτέρη Ιωαννίδη για την πρόσκληση αυτή, τη φιλοξένεια στο Θέατρο του Πειραιά και μάλιστα σε αυτό το καινούργιο πολύ ενδιαφέροντα χώρο που ήδη τον είδα, τον έχω δει. Η γυναίκα της Ζάκυνθος, το γνωστό έργο του Διονυσίου Σολομού, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί αρκετές φορές, αλλά πάντα είναι ένα ενηγματικό έργο που προσφέρεται για πολλές αναγνώσεις. Ένα πεζό, ένα λυρικό έργο, μία σάτιρα, ένα έργο που μπορεί κανείς να το συγκρίνει και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, κοντά στην, με απόϊχο όλη την, την Ελληνική Επανάσταση, το διχασμό του έθνους, την πτώση του Μεσολογγίου, που όλα αυτά, σαν σύμβολο του κακού, συγκεντρώνονται στο πρόσωπο της γυναίκας της Ζάκυνθος,
γιατί η γυναίκα είναι πάντα εκπροσωπεί το κακό και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να το αναγνώσουμε και εμείς και να το παρουσιάσουμε μέσα από τα λόγια του ιερομόναχου που ψάχνει για δίκαιους κατά τη γραφή να βρει ανάμεσα στον κόσμο. Και βέβαια ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα είναι η σχέση με την γλώσσα, τη γλώσσα του Σολομού, που θα μας απασχολήσει μέσα σε αυτή τη δουλειά. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα ενδιαφέρον. Ευχαριστώ θερμά τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Λευτέρη Γιοβανίδη, τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ και τον Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνουν. Θεωρώ πολύ σημαντικό όταν αναλαμβάνει ένας νέος διευθυντής να πραγματικά να μπορεί να κρατάει τα θετικά και να προχωράει. Πιστεύω ότι μόνο έτσι προχωράς. Και πραγματικά, Λευτέρη, αυτό σε τιμά ιδιαιτέρως. Γιατί ο καθένας που έρχεται φέρει κάτι νέο, αλλά ουσιαστικά έχει προϋπάρξει δουλειά. Πάμε τώρα στο Μινόρε. Το Μινόρε της Αυγής και τον κόσμο του υπάρχει μια βιωματική σχέση, καθότι εγώ προέρχομαι από τα περίχωρα του Πειραιά, από τη Β' Πειραιά, εκεί μεγάλωσα, και μάλιστα είναι ένας απόϊχος πολύ σκληρός σε μένα. Δεν είχα ποτέ μου αυτή τη γοητεία που έχουν οι περισσότεροι με τον κόσμο του Ρεμπέτικου και των ανθρώπων αυτών. Και εκεί που νομίζεις ότι όλα αυτά τα αφήνεις πίσω σου, κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται μπροστά, βρέθηκε ο Λευτέρης να ξαναπροταθεί, να προταθεί να κάνω το Μινόρε της Αυγής, το οποίο βέβαια είναι βασισμένο πάνω στο Μινόρε της Αυγής, την τηλεοπτική σειρά του πρώτου κύκλου των 13 επεισοδίων της ΕΡΤ, σε σκηνοθεσία Φώτη Μεστενέου και που ο Δημήτρης ο Χαλιώτης κατάφερε και επιμείναμε και σε αυτό πολύ να κρατήσει το πνεύμα, γιατί όπως του καταλαβαίνετε δεν μπορεί 13 επεισόδια να μεταφερθούν σε μια θεατρική σκηνή. Άρα ουσιαστικά κρατάμε το πνεύμα και κυρίως αυτό που κυριαρχεί στη σειρά αυτή, που είναι η σκοτεινιά, που νομίζω ότι αυτή η σκοτεινιά είναι ακριβώς αυτή που είχε τέτοια αντανάκλαση και είχε τόση μεγάλη επιτυχία η σειρά. Η σκοτεινιά αυτών των ανθρώπων που ουσιαστικά συνέβαλαν στην ανάδυση και εδραίωση του πειραιώτικου Ρεμπέτικου. Η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας είναι να μην οδηγηθούμε σε φιωριτούρες και γραφικότητες. Πρώτα-πρώτα δεν μπορούμε να τις κάνουμε, να αποδώσουμε δηλαδή την έννοια του Ρεμπέτη πάνω στη σκηνή, αλλά ουσιαστικά με μια τρυφερή ματιά, με μια σήμανση για την εποχή εκείνη που οι άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν τέχνη τον πόνο τους και να τραγουδήσουν αυτό που δεν μπορούσαν ουσιαστικά ή που δεν τους επέτρεπαν να πούν με τα λόγια. Είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση εμείς, γιατί είμαστε οι πρώτοι. Ζηλεύω πολύ τον Δημήτρη που ακολουθεί και έχει χρόνο μπροστά του, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που ο ενθουσιασμός καθημερινά βάλεται στην πρόβα, εισβάλλει πολύ έντονα όλο αυτό το τοπίο του κορονοϊού και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αν δεν υπήρχε αυτό το εξαιρετικό ενθουσιασμένο επιτελείο ηθοποιών, αν δεν υπήρχε ο Παναγιώτης, ο Τάκης ο Γιώργας, που είναι ο παραγωγός της παράστασης, που παρά τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες τολμά να κάνει μια παράσταση με 14, με 12 ηθοποιούς επί σκηνής και 2 μουσικούς, τους αδελφούς Ξιντάρη. Οφείλω όμως και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ηθοποιούς που καταφέρουν να διατηρούν τον ενθουσιασμό τους ψηλά, που υψηλά, ενώ καθημερινά μας μεταφέρουν πόσα είναι τα κρούσματα σήμερα, θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τα υπερβούμε όλα αυτά και να φτάσουμε στην παράσταση, έστω και με μια μικρή παράταση, στις 27 Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, καλύτερα. Δεν είμαι καλός. Λοιπόν, στην παράσταση αυτή μεταφέρω τα ονόματα αλφαβητικά τώρα
Είναι η Αλεξάνδρα Ειρήνη, ο Άρης Αντωνόπουλος, ο Κώστας Κοράκης, η Χριστίνα Μαξούρη, ο Γιάννης Μαστρογιάννης, ο αγαπημένος Ιεροκλής Μιχαηλίδης που είναι και εδώ. Σε ευχαριστώ, Ιεροκλή, που ήρθες. Η συμβολή του είναι σημαντική γιατί κάνει και την επιμέλεια των τραγουδιών. Ναι. Έχει μια εμπειρία χρόνων με το είδος, έχει ασχοληθεί. Ξέρει από μουσικές παραστάσεις. Έχει πάθος με το ρεμπέτικο και έχω την αγωνία που θα έχουν και οι έτσι στον Πειραιά. Έχει τους άγαμους. Η μεγαλύτερη αγωνία που υπάρχει είναι ότι υπάρχει μια μερίδα πειραιωτών, αυτό σας το λέω γιατί το ξέρω, οι οποίοι είναι πολύ παθιασμένοι και έχουν ασχοληθεί με το ρεμπέτικο. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοια γνώση και τέτοια παιδεία γύρω από το ρεμπέτικο που τα χάνει πραγματικά. Ναι, η Ιεροκλή, εγώ έχω μεγαλώσει με τους άγαμους θήτες. Τον εκνευρίζει αυτό. Λοιπόν, συνεχίζει ο Αντώνης Οξυντάρης που είναι μουσικός, ο Θοδωρής Οξυντάρης που είναι επίσης ρεμπέτες, είναι τα παιδιά του Ξυντάρη που έπαιζε στην σειρά. Είναι συγκινητικό που έχουμε αυτά τα δύο παιδιά, δύο άξια παιδιά. Η Κατερίνα Παπανδρέου, ο Κυριάκος ο Σαλής, ο Σταύρος ο Σβίγκος, ο Γεράσιμος ο Σκιαδαρέσης, σημαντικό που έχουμε τον Γεράσιμο κοντά μας, η Όλγα Σκιαδαρέση και βεβαίως και η Μαρία Τσιμά. Η Μαρία είσαι εδώ? Ναι, εδώ. Που είναι και η Μαρία εδώ. Λοιπόν, αυτοί είναι οι συντελεστές. Η Ελένη Μανολοπούλου κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, η Κατερίνα Διακομοπούλου κάνει την δραματουργία, ο Ιεροκλής κάνει τη μουσική επιμέλεια και ο Αλέκος Αναστασίου τα φώτα. Τώρα μην σας κουράσω παραπάνω, περνάμε. Να πω μόνο μία φράση μόνο. Ότι ουσιαστικά δεν είναι μια μουσική παράσταση, δεν είναι ένα αφιέρωμα για το ρεμπέτικο, είναι μια παράσταση για τη μουσική. Έχεις δίκιο. Δημήτρη. Αυτό, το κουμπάκι. Ναι, ωραία. Χαίρετε και από μένα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο θέατρο και εγώ και ο Φίβος, γιατί πραγματικά ενώ γνωριζόμαστε δεν μας έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να σκεφτούμε καν την πιθανότητα μιας συνεργασίας. Είναι κρίμα που λείπει, γιατί πραγματικά αυτή η παράσταση είναι μια συνδιαμόρφωση, είναι μια συνδημιουργία από την αρχή μέχρι το τέλος, για κάτι το οποίο δεν έχω ξανακουμπήσει, δηλαδή το είδος αυτό, την επιθεώρηση, και έχω μεγάλη περιέργεια και απορία και τρόμο για το τι σημαίνει αυτό, και ένας άξονας είναι του να ξαναβρούμε και το, τη σχέση μας με το τι σημαίνει αυτό το είδος. Να βρω πρώτα απ' όλα εγώ τη σχέση μου με αυτό και να τεθεί αυτός ο προβληματισμός και επί σκηνής. Και όλο αυτό ξεκινάει με αφορμή τα 200 χρόνια από το 21, τα οποία όμως δεν είναι μόνο μια αφορμή για γιορτή και εθνική ανάταση, αλλά και για προβληματισμό, για αναστοχασμό και για αναρώτηση γύρω από θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί ποτέ, όπως το τι ακριβώς συνιστά μια εθνική ταυτότητα, ποια είναι η ανάγκη μας να επιστρέφουμε συνεχώς στο παρελθόν και να μην στοχεύουμε μακροπρόθεσμα σε τίποτα επί του παρόντος και στο μέλλον. Και πολλά άλλα τέτοια ερωτήματα, τα οποία προσπαθούμε να θέσουμε επιτάπητος με το Φίβο και με μια ομάδα ανθρώπων που διαμορφώνεται και που γράφει τα λεγόμενα νούμερα. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα έρθουμε σε αυτό το τόσο ωραίο θέατρο και με τόσο αγαπημένους και σταθερούς και μη σταθερούς συνεργάτες που έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δουλέψω μαζί τους και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι ότι έχετε από εγώ τους θεούς. Τι? Από εγώ τους θεούς. Ναι. Λοιπόν, πάλι θα πω με αλφαβητική σειρά, έχει και εδώ και σε αυτή την παραγωγή, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε μια σημαντική ομάδα ηθοποιών, είναι ο Πάνος Βλάχος, η Σμαράγδα Καρίδη, η Μαρία Κεχαγιόγλου, ο Γιάννης Κλίνης, η Ελένη Κοκκίδου, η Έμιλη Κολιανδρή, ο Έκτορας Λιάτσιος, ο Γιάννης Νιάρος, Πάνος Παπαδόπουλος, Μάνος Πετράκης, Ελίνα Ρίζου και άλλοι. Και επίσης, επειδή έχει όλη αυτή τη μορφή της επιθεώρησης, θα υπάρχουν και guest stars, και συγκεκριμένα ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Θανάσης Αλευράς, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Θα υπάρχει και ζωντανή μουσική και κάθε εβδομάδα θα φιλοξενείται και ένας διαφορετικός καλλιτέχνης.
Θεωρώ ότι και οι δύο αυτές σημαντικές παραγωγές, ειλικρινά είμαι χαρούμενος και περήφανος που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Θέλω να, πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, δεν θα σας χρειαστώ άλλο, αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Κλείνοντας, θέλω να μιλήσω για κάτι βασικό και περνάμε αμέσως ερωτήσεις. Πρέπει να κάνω, συγχωρέστε με, μια αναφορά στην ομάδα των συνεργατών που δουλεύουν εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο Θέατρο του Πειραιά, και μιλάω συγκεκριμένα με αυτή την ομάδα. Εάν το θέατρο δεν είναι μια δουλειά που μπορώ εγώ μόνος μου να την κάνω, χρειάζεται μια ομάδα, χρειάζεται ανθρώπους που πρέπει να δουλέψουμε ομαδικά, να συνεργαστούμε, να τσακωθούμε και να βγάλουμε στο τέλος το αποτέλεσμα που πρέπει να είναι το καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη τον Μπασά, ο οποίος είναι ο θεατρολόγος του θεάτρου μας. Είναι η Πασχαλιά Ισυγκίκου. Η Πασχαλιά είναι εδώ από την πρώτη μέρα που άνοιξε αυτό το θέατρο. Είναι υπεύθυνη παραγωγής. Η Μαρία Αδωμοπούλου, που ξέρετε όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του θεάτρου μας. Η Κατερίνα η Γαβρίλη, που είναι η γραμματέας του θεάτρου. Έχουμε μετά τον Άγγελο τον Μαρινάκη. Ο Άγγελος δεν είναι απλά από την πρώτη μέρα που άνοιξε το θέατρο, τη νέα εποχή, είναι από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε, γιατί ο πατέρας του δούλευε σε αυτό το θέατρο, στο ίδιο πόστο, και συνεχίζει να υπάρχει εδώ, είναι ταυτισμένος με τους στίχους. Η Έλενα Σταματίου, που είναι υπεύθυνη σκηνής, η άξια Έλενα, και έχουμε τον Αλέξανδρο, τον Μπουσδέκη, που είναι μηχανικός σκηνής, τον Γιάννη τον Φουντουλάκη, που είναι ηχολήπτης, τον Ιωσήφ τον Σαντοριναίο, που είναι μηχανικός σκηνής, τον Παναγιώτη τον Ψύχα, που είναι ηλεκτρολόγος, τον Τάσο τον Τσατανίδη, που είναι ηχολήπτης. Έχουμε καινούργια μέλη στην ομάδα μας. Έχουμε τον Κυριάκο τον Ιφαντή, που είναι φροντιστής. Επίσης έχουμε τη Σταυρούλα, που κάθεται στο ταμείο και είναι πολύτιμη συνεργάτης. Και καινούριος συνεργάτης μας επίλυσης είναι η Αλεξάνδρα η Ματθαίου, που έχει αναλάβει τα social media, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την νέα εποχή και τη λειτουργία του θεάτρου. Σίγουρα κάποιον θα έχω ξεχάσει, να με συγχωρέσει. Και δεν ξέρω επίσης αν έχει έρθει και κάποιος ηθοποιός από την επιθεώρηση, γιατί δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό. Περνάμε σε ερωτήσεις. Μια ερώτηση από αυτού, να απευθύνω στον κύριο Δήμαρχο, δηλαδή πόσο εύκολη είναι η διοίκηση και κυρίως η εξασφάλιση όρων για τη λειτουργία του θεάτρου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και στη συνέχεια τον κύριο Ιωαννίδη, τον Εθνικό Διευθυντή, πώς νιώθει ένας και άλλα τέχνης, και εσείς προσωπικά και συνεργάτες σε αυτές, δουλεύοντας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ωραία. Να απαντήσω πρώτα σκέλος εγώ. Πρέπει να είναι μια μακροσκελή απάντηση, δυστυχώς, και νομίζω ότι ο χρόνος έχει περάσει, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσω. Υπάρχουν προβλήματα στη διοίκηση του θεάτρου και στη χρηματοδότηση. Διότι είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς η διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν είναι το Εθνικό Θέατρο, δεν είναι το Κρατικό Βόρειο Ελλάδος, δεν είναι η Λυρική Σκηνή. Δεν είναι ούτε ΔΠΘ. Τι είναι τελικά? Είναι ένα δημοτικό θέατρο, το οποίο διοικείται από τον ΟΠΑ, και η ερώτηση θα είναι στον πρόεδρο του, πόσο δύσκολη είναι η διοίκηση. Επιτελείται από το Δήμο. Δεν ξεχωριστώ νομικό πρόσωπο και με την ευκαιρία να πω και αυτό, ότι ήδη επισκέφθηκα τον Υφυπουργό Ιστορικών με τον Λευτέρη Γιοβανίδη για να δούμε την πιθανότητα δημιουργίας ξεχωριστού νομικού προσώπου. Δεν το επιτρέπει νομίζω η αυτοδιοίκηση, πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Αλλά δεν μπορεί ένα τέτοιο θέατρο αυτού του Βεληνικού, τη ιστορία του παρόντος και του μέλλοντος, να διοικείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθηνών Νεολαίας, ο οποίος έχει 9 άτομα προσωπικό. Και πριν ο Λευτέρης ανέφερε πολλούς συνεργάτες στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνιμοι. Είναι άνθρωποι που έρχονται μέσα από τα ΕΣΠΑ, έρχονται δηλαδή να βοηθήσουν χωρίς να είναι υπάλληλοι του θεάτρου. Τρέχουμε λοιπόν αυτό το θέατρο τα τελευταία 6 χρόνια, και θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Τζαμαριά, τον πρόλαβα μόνο 5 μήνες στη διοίκηση θεάτρου, αλλά νομίζω υπάρχει μεταξύ μας μια εκτίμηση, και τον Νίκο τον Διαμαντή, που διέγραψε μια πενταετή πολύ καλή πορεία το θέατρο μας και πιστεύω θα υπάρχει ανάλογη συνέχεια. Όλα τα παιδιά που ανέφερε ο Λευτέρης πριν, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μόνο προσωπικό. Υπάρχουν μια αγκυλώσεις των νόμων ότι δεν μπορείς, επειδή έχει ο Δήμος γραφείο τύπου, δεν μπορείς να συμβληθείς με μια εταιρεία επικοινωνίας, να κάνει την επικοινωνία του θέατρου. Δεν μπορείς να συμβληθείς με μια εταιρεία να βρει χορηγίες για το θέατρο. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό, τεχνικούς ή άλλους, και προσπαθούμε ουσιαστικά εκ των έσω και με τις δυνάμεις που έχει ένας Δήμος σαν τον Πειραιά, μικρές ή μεγάλες, αλλά εδώ θέλει εξειδίκευση. Δεν πάει να πει ότι ο ηλεκτρολόγος που έχουμε στο Δήμο Πειραιά κάνει για το θέατρο, ούτε ο φωτιστής.
θέλει εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν έχουμε δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ανωνιάδη, νομίζω ότι ήταν ρητορική γιατί το κάνατε την ερώτηση, ενώ ξέρετε ότι είναι δύσκολο η διοίκηση του θεάτρου και πιστεύω ότι με αυτά τα δεδομένα έχουν πάει πολύ καλά. Υπάρχει μια προγραμματική, το ξέρετε, για την χρηματοδότηση του θεάτρου. Ήταν μόνο με την περιφέρεια, που φέτος είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Λεπτομέρειες το νούμερο, δεν το θυμάμαι ακριβώς, σίγουρα το ξέρει ο Πρόεδρος. Αλλά είναι μια τετραμερής μάλιστα συμβάση προγραμματική. Είναι ο Δήμος Πειραιά, ο ΠΑΝ, Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής. Ήταν από την προηγούμενη διοίκηση περιφέρεια, συνεχίστηκε και ήδη μια ανάσα για το θέατρο. Είναι επιδοτήσεις του Δήμου, είναι τα δικά του έσοδα. Και υπάρχουν παραστάσεις και υπάρχουν πράγματα τα οποία δημιουργούν και έσοδα. Αλλά όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, όσοι είστε στην αίθουσα, είναι ακριβώς σπόρο το θέατρο. Μία αποτυχία, θες 10 επιτυχίες για να καλύψεις μία πολύ μεγάλη αποτυχία σε μία παράσταση. Αυτά έχω δει εγώ τουλάχιστον αυτά τα χρόνια. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει να γίνεται SAE. Να επιδοτεί ο Δήμος μέσω του ΠΑΝ το Δημοτικό Θέατρο και ο κάθε διευθυντής να αγωνιά για να βρει ένα φωτιστή, ένα τεχνικό διευθυντή. Ο Άγγελος Μαρινάκης που ανέφερε ο διευθυντής είναι υπάλληλος του Δήμου. Δεν είναι ο άνθρωπος ειδικός στα θέατρα. Βέβαια, εξελίχθηκε εδώ μετά πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είπα τον πόνο μου και εγώ να πω. Εν πάση περιπτώσει, το βάλαμε μπρος. Ο κ. Λιβάνης ήταν θετικός, κατάλαβε το πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε τις υποχρεωγήσεις που έχουν τα μεγάλα θέατρα. Α, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, και αυτό ιδιότυπο. Ο κ. Λιβάνης ήταν στην Κοζάνη, δεν είσαι ελεύθερη. Πόσα χρόνια είχες ως κάτι διευθυντής εκεί? Εδώ επιτρέπει ο νόμος η θητεία του διευθυντή του θεάτρου να είναι μονοετής. Πείτε μου, εσύ άνθρωποι του πολιτισμού, τι μπορεί να δείξει ένα καλλιτεχνικό διευθυντή σε ένα χρόνο? Άλλο τραγικό. Λίγη Δεκέμβριο. Μεσού περίοδου. Δηλαδή, λίγη Δεκέμβριο πρέπει να αλλάξει ο Λευτέρης ενδεχομένως το Δεκέμβριο και να έρθει η τάξη της Μαριάς, δανείζομαι, μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία και να υλοποιήσει το πρόγραμμα που έχει φτιάξει ο προηγούμενος διευθυντής. Δηλαδή, στρεβλά σημεία πολλά. Πολλά. Και πρέπει κάποια στιγμή και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί είναι συνδυασμό. Δηλαδή, εμείς δεν αναφερόμαστε στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναφερόμαστε στο Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω ότι ανήκει στο θέατρο στο Δήμο του Πειραιά. Υπάρχουν μέσα στρεβλά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Είναι η ώρα, το είχαμε σκεφτεί από πριν. Είναι και έτοιμο όλου του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορέσει να γίνει ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, να έχει ένα δικό του διοικητικό συμβούλιο, ένα δικό του προσωπικό, να είναι ο Δήμος φυσικά από πάνω, που θα το επιμελεί του θεάτρου και θα έχει την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτή είναι η ιδέα μας, τη λέω πολύ πρόχειρα. Αλλά πρέπει να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Διότι έτσι κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι πιθανό να φραγάρουμε. Αυτό, κύριε Ανιάδη, το ανέτρεξα όλο νομίζω όσο μπορούσα πιο γρήγορα. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα. Απασχολεί όλη την πόλη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας λέω απλώς την κατεύθυνση και τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Να απαντήσω την ερώτηση εγώ και αν αδειάζει. Βεβαίως οι ηθοποιοί, ξέρετε, είναι σαν μικρά παιδιά. Και λαφταρούν τόσο πολύ να βρεθούν στη σκηνή που βεβαίως για αυτούς είναι μεγάλη απογοήτευση όλη αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει, αλλά την άλλη είναι τόσο μεγάλη λαφτάρα τους, και όχι μόνο οι Έλληνες καλλιτέχνες, παντού, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, και κυριαρχεί πάντα αυτή η πίστη τους στην τέχνη, στον πολιτισμό και πώς θα συμμετέχουν και αυτοί θα προσφέρουν κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι εγώ, γιατί ο Λευτέρης, αυτή τα πρόβλημα δεν πειράζει, νομίζω ακούγομαι. Είπε πολλές φορές, ευχαριστώ το Δήμο, ευχαριστώ το Δήμαρχο. Η μεγαλύτερη προσφορά μου στον εκάστοτε διευθυντή είναι ότι δεν ασχολούμαι με τη δουλειά του. Μιλάω ειλικρινά. Δεν το λέω για πλάκα. Νομίζω και ο Νίκος μας θα αναρωτηθεί, κάναμε το τέτοιο για ένα λίγο χρόνο. Αν κάποιο Δήμαρχο επιλέγει ένα διευθυντή, μια ομάδα μια διευθυντή για να του λέει τι παράσταση θα κάνει, είναι προφανή η αποτυχία. Η δικιά μου δουλειά δεν είναι. Η δουλειά του κ. Λιβάνη είναι καλύτερα από μένα. Άρα τον αφήνουμε γι' αυτό που είναι αποκλειστικό υπεύθυνο για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεάτρου και έτσι πρέπει να είναι ο εκάστοτε διευθυντή. Και εμείς ασχολούμαστε λίγο με τα οικονομικά, λίγο με τον σαπορτάζ, να τον βοηθάμε στη δίκη κλπ. Αλλά στο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου δεν πρόκειται ούτε είχα αναγκαστεί ποτέ, ούτε πρόκειται να ανακατευτώ και έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν παίρνει έναν ειδικό για να του λέει τι θα κάνει, παίρνει έναν ειδικό για να σου λέει αυτό θα κάνει. Οπότε αυτό δεν υπάρχει κάποια άλλη όμως που λέει ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εδώ είναι άνθρωποι του θεάτρου, η 97 περισσότερο, ο Σύφης, ο εκάστοτε πρόεδρος ή η πρόεδρος του ΟΠΑΝ. Και από εκεί πέρα, εγώ σε ένα ρόλο αυτό που πιστεύω ότι είναι θέση του Δημάρχου, είναι επιτελικό ρόλο όμως, όχι καμία σχέση με το πρόγραμμα και με αυτά που θα γίνουν εδώ. Αυτό είναι αλήθεια για τον Δημάρχο. Ναι. Αυτά που περιέγραψε ο Δημάρχος να γνωρίζετε όλοι ότι φέτος γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τόσο η διοίκηση όσο και η υλοποίηση, καθώς είμαστε αρκετές χιλιάδες ευρώ και μέσα λόγω COVID σαν θέατρο. Οπότε ακόμα και τα αντισυστικά ή τα αυτοκόλλητα ή τα προγράμματα που μοιράσαμε, τα αυτονόητα δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα υλοποιήσουμε. Και για να μην συνεχίσω κι εγώ, σαφώς
η ρόλη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι διακριτή. Δηλαδή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει την ιδέα, εμείς από εδώ καλούμαστε να υλοποιήσουμε βάσει των οικονομικών μας και των δυνατοτήτων που έχουμε. Όλο το πρόγραμμα είναι και ιδέες, σαφώς ούτε εγώ γνωρίζω από θέατρο και τέχνη, προσπαθώ να μάθω, η κυρία Ντεφά σαφώς γνωρίζει περισσότερα, αλλά το πρόγραμμα είναι όλο ευθύνη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Κυρία Καρκάτση. Αν θέλετε λίγο, έχει το μικρόφωνο λίγο. Ακούμε, ακούμε. Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα οικονομικά, θα να αναφερθείτε πιο συγκεκριμένα, να θέσω το εξής ερώτημα, γνωρίζοντας πόσα χρήματα στοιχίζει η λειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πειραιά. Νομίζω η σύγκριση της επιχορήγησης που δίνει ο Δήμος στο θέατρο είναι συντριπτικά άνεσος και άνεσος τόσο σημαντικό πολιτιστικό οργανισμό που παράγει πολύ σπουδαίο έργο, είναι πολύ εξωστρεφής η λειτουργία του και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτό. Δεν ξέρω αν η σύγκριση είναι αρκετά επιτυχή, ωστόσο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι που αφιερώνεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και πολύ λίγα χρήματα που παίρνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι κατά την άποψή μου. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο έχει 52 μονίμους υπαλλήλους. Αν η πρόταση είναι, όχι η δικιά σας, ενώ οποιοδήποτε, να απολύσουμε 30 άτομα από εκεί εν μέσω οικονομικής κρίσης και πανδημίας, να χάσουν τη δουλειά τους, αυτά τα χρήματα να διοικητευτούν στο θέατρο, είναι μια επιλογή. Εμείς κάναμε την επιλογή. Μισό λεπτό. Τι λέτε? Δεν είπα για εσά. Λέω, αν κάποιο πιστεύει, γιατί δεν έχουμε, θέλω να πω τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Λέω λοιπόν, για να μειώσουμε την επιδότηση της ΔΥΡΑΠ, την οποία αναφέρεσαι στο κανάλι 1, η οποία είναι 95% μισθοδοσία, δεν είναι άλλα έξοδα, είναι καθαρά μισθοδοσία. Θα πρέπει, θέλω να πω, για να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα στο Δημοτικό Θέατρο μέσω του πάνω από τη ΔΥΡΑΠ, να γίνει αυτό που είπε, είναι μονόδρομος. Δεν είναι θέμα δικολαβικής απάντησης, είναι μονόδρομος. Γιατί το έχουμε μελετήσει. Απ' την άλλη, το Δημοτικό Θέατρο, όπως είπα, έχει χρηματοδότηση προγραμματική την περιφέρεια. Δεν χρειάζεται μόνο την επιδότηση στο Δήμο, δεν υπάρχει στο κανάλι. Έχει προγράμματα ΕΣΠΑ, το οποίο το κανάλι δεν μπορεί να πάρει. Άρα θέλει, έχει διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Έχει και έσοδα. Και έχει και έσοδα που θα μπορούσε να έχει όμως και το ραδιόφωνο, έσοδα που δεν έχει. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά λέω ότι οι πηγές χρηματοδότησης του θεάτρου μέσω του ΟΠΑΝ είναι πολλές. Η ραδιοφωνία έχει μόνο μία πηγή χρηματοδότησης, την επιδότηση του Δήμου και κάναμε την επιλογή το 2014 όταν λάβαμε διοίκηση του Δήμου να μην προχωρήσουμε σε απολύσεις προσωπικού. Ήταν μονόδρομος, επαναλαμβάνω. Μάλλον ήταν πολιτική επιλογή, όχι μονόδρομος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή την επιλογή κάναμε. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι που θέλει να κάνει ο κύριος Διαμαντής, ακόμα ο κύριος Τζαμαριάς, δεν μπορώ να πω, επαναλαμβάνω, ήταν μόνο λίγο καιρό, ή ο κύριος Διαμαντής ή ο κύριος Διαμαντής που κόλλησε στα χρήματα. Αν μου πει ένα διευθυντής ότι ήθελα να κάνω μια ιδέα, την οποία δεν είχα τα χρήματα να την κάνω, θα είναι μια ενδεχομένως πιο σωστή παρατήρηση. Σα-ίσα ο κύριος Γιοβανής υλοποιεί αυτό που είχαμε πει και με τον Νίκο Διαμαντή, να κάνουμε κάποιες σκηνές. Όπως είπε πολύ γρήγορα με την παρέμβαση του Προέδρου, φτιάξαμε την κάτω σκηνή. Προσπαθούμε να κινήσουμε το Κωνσταράκος. Προσπαθούμε να έρθουμε σε μια συμφωνία με το ΣΥΝΑ και να γίνει παιδική σκηνή. Κάνουμε πράγματα. Δεν θεωρώ, εκτός αν κάνω λάθος, δεν είμαι και απόλυτος, πάντως δεν έχουμε μέχρι τώρα νομίζω κάνει κάτι λιγότερο ποιοτικό επειδή μας λείπαν χρήματα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Επαναλαμβάνω όμως, συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να αυξηθεί η επιδότηση στο θέατρο. Το είπα και προηγουμένως εγώ, να γίνει νομικό πρόσωπο δικό του, να έχει και αυτά τα έσοδά του, τις χορηγίες του, τις διαφημίσεις του ή ότι οποιοδήποτε έσοδα έχει θέατρο. Σας θυμίζω ότι μέχρι πρόπερση, μάλλον μέχρι πέρσι, δεν υπήρχε φουαγέ στο Δημοτικό Πειραιά. Δηλαδή και εξυπηρέτηση στον κόσμο δεν υπήρχε, να πιει ένα νερό, ένα καφέ, ένα ποτήρι κρασί, οτιδήποτε πουλάνε τα θέατρα, και έσοδα απώλεια είχε. Μισθώσαμε τα καταστήματα από τη Γεωργίου τουλάχιστον 2, που ήταν εξενίκιαστα και τα 5. Μισθώσαμε το καφέ αριστερά στην πλατεία Μπακογιάννη, που είναι συνέχεια του φουαγέ. Άρα αυξάνουμε τα έσοδα του θεάτρου, όχι στερώντας από ένα άλλο οργανισμό. Είναι δυσανάλογη πάντως η χρηματοδότηση. Προφανώς είναι δυσανάλογη. Είναι εμφανές ότι. Επόμενη ερώτηση. Αυτά. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Μάλλον ήσουν πολύ σαφής με τις παραστάσεις Ελευθέρη, γιατί εγώ πρέπει να έχει ερωτήσει για τις παραστάσεις. Ήσουν πολύ αναλυτικός, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται. Πρέπει, σας παρακαλώ πολύ, γιατί θα είναι λάθος δικό μου, πρέπει οπωσδήποτε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο υπομονή, πρέπει να καλέσω οπωσδήποτε, γιατί είναι κοντά μας η κυρία Καρταλιέρου, που είναι μια σημαντική ηθοποιός του Ελληνικού Θεάτρου, θα είναι στο πρόγραμμά μας και δεν την άρεσε να μιλήσει, και τον Κωνσταντίνο Μωραΐτη να μας πούνε για τις παραστάσεις που θα κάνουμε στο θέατρο, στο πολιτιστικό κέντρο Κωνσταράκος, που μετατρέπεται σε γραμματική σκηνή και εκεί θα είναι η πρώτη που θα ξεκινήσουν παραστάσεις.
Ναι. Πρόεδρε, κάτι θέλεις να πεις? Να ευχαριστήσουμε εμείς όλους. Θα κάτσουμε να ακούσουμε την κυρία Γύρω φυσικά, αλλά θα κάτσουμε να ξανανοίγουμε. Οπότε να ευχαριστήσω όλους. Θα δουλέψουμε, θα βελτιωθούμε και εκεί που ενδεχομένως έχουμε ελλείμματα ή λανθασμένες επιλογές και πιστεύω θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε αυτή η δύσκολη χρονιά να είναι παραγωγική, θετική και για τις τέχνες του πολιτισμού αλλά και για την πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ από την πλευρά μου. Ναι, έρθει η κυρία Γύρω. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι είναι έτοιμες και οι τσάντες και αυτές να τις μοιράσουμε για να μην φύγει κάποιος και δεν πάρει. Νομίζω ότι τα κορίτσια να κάνουν μια γρήγορη διανομή των τσαντών, οι οποίες έχουν μέσα τον οδηγό σκηνής και δύο μάσκες. Μάσκες. Αυτοί μέσα με δύο υπάρχει σε κάθε τσάντα διαφορετικός. Όποιος έχει αρχινό και όποιος έχει χταπόδι. Αυτοί που έχουν αρχινό κερδίζουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτοί που έχουν χταπόδι κερδίζουν κάτι άλλο. Θα ανακοινωθεί με το τέρας της σεζόν. Ένα αυτοκίνητο. Επίσης, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους και για να υπερθεματίσω και να επικροτήσω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Όλοι μας ανεξαιρέτως συνεργαζόμαστε μαζί τα τελευταία 6 χρόνια. Πρέπει να ομολογήσω ότι όχι απλά δεν έχει φέρει καμία αντίρρηση, ούτε τσεκάρει το πρόγραμμα με την έννοια του να έχει διαφοροποιήσει. Ίσα ίσα εκείνο το οποίο κάνει πάντα είναι να ακούει, να μαθαίνει και επιβροστεύει τη Μαρίνη πολλές φορές με την και διαφορές. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνη γι' αυτό και σε ευχαριστούμε, όλους και είστε εδώ σήμερα. Εύχομαι να έχετε πάντα υγεία όλοι και καλή συνέχεια. Κυρία Γέρου, θα είναι στην παράσταση Μίδια του Ευρυπίδη, που σκηνοθετεί η ίδια μαζί με έναν βασικό συνεργάτη εδώ, τον Αντώνη Μόρκαν Κωνσταντουδάκη, που έχει ετοιμάσει και ένα βίντεο έκπληξη για την έναρξη της σεζόν μας. Και ο Κωνσταντίνος Μωραήτης, ένας θαλαθούχος ηθοποιός. Καθίστε. Απλά μιλάω με αυτή. Και σκηνοθέτης που ετοιμάζει μια παράσταση στο Blog 15 που θα μας πει την αυτή η παράσταση. Να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε λίγο χρονικά. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή και θα αφήσουμε. Κωνσταντίνε, κάνεις πρεμιέρα 5 Μαρτίου στα Καμίνια. Ναι, χαίρετε από μένα. Η πρεμιέρα είναι 5 Μαρτίου. Το Blog 15, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι το... Ωραία. Η πρεμιέρα λοιπόν είναι 5 Μαρτίου. Το έργο ονομάζεται Blog 15. Το γράφει τώρα η Ελένη Τριανταφυλοπούλου. Και όσοι δεν το γνωρίζετε, έχει να κάνει με το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι. Θα κινηθούμε σε ένα σκελετό ιστοριών και με άξονα το physical theater. Αυτά. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος πέρα από ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με το physical theater και με το σώμα. Και για τέλος, περνάμε στην κυρία Γέρου. Την ξέρετε όλοι, είναι μια ηθοποιός με μεγάλη ιστορία, είναι από το θέατρο τέχνης, γράψει μια πορεία. Είναι σημαντικό που ο Αντώνης Κωνσταντουδάκης με την τρέλα και την επιμονή που τον διακρίνει, έχουμε από πολλά γι' αυτό, την έπεισε και να πάει στα Καμίνια. Ήθελα να ξεκινήσω, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν έμαθα ότι θα πάμε στα Καμίνια και ότι ανοίγει το θέατρο αυτό που θα συγκατοικήσουμε, χάρηκα τόσο πολύ, γιατί με συγκινεί πολύ βαθιά ένα πράγμα που συγκινεί όλους μας. Η αποκέντρωση. Είναι ωραία τα πράγματα που γίνονται στο κέντρο. Αλλά πιο πέρα, και άρχισα να φτιάχνω στο μυαλό μου ιστορίες λέγοντας μπορεί να έρχονται λύκεια, όσο η πανδημία θα είναι και λίγο λιγότερη, φαντάζομαι τότε, μπορεί εμείς μετά να ανοίγουμε κουβέντα μαζί τους ή αν μας καλούν να πηγαίνουμε στα σχολεία την άλλη μέρα. Τις όσες φορές μου συνέβη κάτι τέτοιο, όπως το ξέρετε, γιατί σε πάρα πολλούς συναδέλφους έχει συμβεί, είναι τόσο ανταποδοτικό, τόσο χρήσιμο, τόσο υπέροχο και για τα παιδιά ή για όποιο άλλο μέρος μπορεί να πάει κανείς και για σέναν τον ίδιο. Η Μίδια που συνσκηνοθετούμε με τον Αντώνη τον Μόργαν και παίζουν ο Νίκος ο Νίκας, ο Χριστός Ντόβας, η Λίνα Φούντογλου και η Ιωάννα Μπιτούνη και εγώ, είναι σαν να δουλεύουμε χρόνια μαζί. Κάναμε τη μετάφραση εμείς, μέλη του Θιάσου, ο Αντώνης, ο Νίκος και εγώ. Είναι ένα γοητευτικό, ζωφερό έργο. Είναι γραμμένο το 431 π.Χ. έναρξη Πελοποννησιακού πολέμου, που σημαίνει τοξικότητα, εχθρότητα και επικείμενη αιματοχυσία. Μια φρίκη δηλαδή. Και αυτή τη φρίκη, αυτά τα εγωιστικά παραλυρήματα, ο Ευρυπίδης τα τοποθετεί
στο επίπεδο ενός κρεβατιού και μιλάει εν τέλει για το θάνατο της νέας γενιάς. Σκοτώνονται τα παιδιά. Αν αυτό δεν μας λέει κάτι μεταφορικά και αν αυτό δεν συμβαίνει δυστυχώς σε όλες τις στιγμές της ιστορίας, συμβαίνει. Μακάρι να τα καταφέρουμε, να ανταποκριθούμε και να κάνουμε κάτι θερμό και πρωτότυπο, θερμό έτσι κι αλλιώς για να σπάσει η περίφημη απόσταση, γιατί έτσι κι αλλιώς η απόσταση δεν ξεκίνησε τώρα, υπήρχε και πριν από τη μάσκα. Μακάρι να καταφέρουμε με τα ζεστά μας έργα, ακόμα και αν κατά καιρούς πάμε τα μούτρα μας, να διαλύουμε τον πάγο που καραδοκεί και στις κοινωνίες και στις ψυχές των ανθρώπων. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό αυτό να το πολιτιστικό κέντρο Κουσταράκος να καταφέρει σε εκείνη τη γειτονιά να επέμβει, να συνομιλήσει με τη γειτονιά και να προσφέρουμε κάτι. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι και το θέατρο αυτό, το χώρος αυτός, συγγνώμη που το λέω θέατρο, είναι πολιτιστικό κέντρο, αποκεκτημένη ταχύτητα, θα βελτιωθούν αρκετά στους επόμενους μήνες οι εγκαταστάσεις εκεί. Όλα θα γίνουν. Θέλει υπομονή και όλα θα τα καταφέρουμε σιγά σιγά. Τελειώνοντας, θέλω μόνο να πω μια φράση, ότι το θέατρο είναι ο ισχυρότερος κοινωνικός θεσμός. Γεια σας.